Τραγωμίστης επιστρέφει από τα βαθιά σκοτάδια της κρύας σιωπής, από τα μεταφυσικά ανυπέρβλητα black metal καταχθόνια σημάδια του κακού, για να κολλήσει και ιδιώσει μου καταρχήν. Γιατί πέθανε ένα δικό μας παιδί, πάει να βρει το δημιουργό του, το σατανά, το Λούσιφερ, τον Νεοσπόρο, είναι ο κιθαρίστας των God Pennies. Και για όσους δεν ξέρουν ποιοι είναι οι God Pennies, θα πω ότι είστε φλόροι. Οι God Pennies είναι μια μπάντα η οποία είναι από τη Βραζιλία, είναι της δικής μας συνωμοταξίας, δηλαδή είναι στο χώρο του war metal, εμπρός στο δρόμο που χάραξαν οι Blasphemy και οι Beheret και οι Holocausto, γιατί είναι Βραζιλιάνοι οι God Pennies, οπότε εδώ ταιριάζει να το πούμε και αυτό. Οι God Pennies πλέον, να πούμε, ήταν μια μπάντα, γιατί πλέον δεν είναι, θα επεκταθώ σε αυτό. Οι God Pennies είναι μια μπάντα, ήταν μια μπάντα που τίμησε τα τιμημένα του war metal με την όλη παρουσία της, με την όλη μουσική της. Μια μπάντα η οποία δεν ξεφτύλισε αυτό που έπαιζε, από το όνομα της μπάντας, που θυμάμαι μια φράση ενός φίλου που του έλεγα για τους God Pennies και μου λέει, α, αυτή είναι μπαντάρα, μου λέει. Λέω, τους έχεις ακούσει? Λέει, όχι, αλλά με τέτοιο όνομα πώς να μην είναι μπαντάρα. Σωστό, έτσι τα βλέπουμε εμείς. Άμα βλέπεις τέτοιο όνομα, όλες οι μπάντες που έχουν στο όνομά τους η λέξη GOAT γαμάνε. Τώρα αυτή η μπάντα βέβαια το πήγε σε άλλο επίπεδο. Το έβαλε και το Pennies. Το πουλί, το πουλάκι του τράγου, God Pennies, τρομερό όνομα για μπάντα. Η μπάντα έχει κυκλοφορήσει άλμπουμ, κάμποσα, split, EP, demo, έχει διάφορα. Ήταν μια δραστήρια μπάντα, έκανε και live. Δεν ξέρω αν ήταν όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είναι παλιά μπάντα. Πάντως έχει δουλέψει πάρα πολλά χρόνια, είναι παλιά μπάντα. Έχει κάνει πολλές κυκλοφορίες, συλλογές. Έχει κάνει live, δεν ξέρω αν έχει κάνει πολλά live, αλλά πάντως ήταν μια μπάντα που ήταν μέσα στο κουρμπέτι. Αυτή η μπάντα είχε και ένα συγκεκριμένο παρουσιαστικό, όπως πρέπει σε αυτό το είδος της μουσικής. Ήταν έτσι λίγο το στυλ των Blasphemy, δηλαδή φουσκωτή, με μπράτσα, με τατουάζ και αυτοί είχαν, ναι, και κοντό μαλλί, ξέρω εγώ. Είχαν έτσι ένα πολύ πολεμικό παρουσιαστικό στη σκηνή, αλλά τέλος πάντων μετά από πολλά χρόνια φτάσαμε στο σημείο όπου η μορφάρα της μπάντας πριν μερικά χρόνια, το 21 αν δεν κάνω λάθος, ο Σαμπάωθ ήταν ο μπασίστας των God Pennies, ένας φουσκωτός δικός μας, black metal, Lucifer, οσφορικός. Ψόφισε λοιπόν ο δικός μας, πέθανε, και πέθανε από καρδιακή προσβολή. Τώρα, πώς συνέβη αυτό,
Θα το εξετάσουμε, θα το εξετάσουμε. Γιατί ο τύπος ήταν 50 χρονών, έτσι. Και άμα τον δεις, δεν φαινόταν κάποιος. Φαινόταν ένα αγκυροδεμένο παιδί, δηλαδή το λέω παιδί, γιατί δεν είχε την όψη του 50 του μπάρμπα. Είχε την όψη νέου άνθρωπου. Και αυτό σου κινεί λίγο την περιέργεια. Ότι πως ένας που είναι γυμνασμένος, φουσκωτός, έτσι γεροδεμένος και φαίνεται στα ντουζένια του μια στιγμή κλατάρει 50 χρονών. Αλλά όταν πρόκειται για ένα άτομο, λες εντάξει, σύμπτωση. Μπορεί ρε παιδί μου να έχει αδύναμη καρδιά, μπορεί να ήταν κληρονομικό κτλ. Συμβαίνουν αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι τώρα πέθανε και ο κιθάριστας. Ο κιθαρίτας, πιο μικρός, 45 χρονών, το ίδιο στυλ για αυτός. Έτσι γεροδεμένος, εντάξει, ήταν σκατόφατσα και με τα τατουάζ στη μούρη και με το ύφος και αυτό το στυλ, το φυλακόβιο, όπως πρέπει. Αλλά δεν φαινόταν όμως ένας άνθρωπος άρρωστος ή καταβεβλημένος ή φαινόταν ένας άνθρωπος πάλι έτσι δυνατός, ρε παιδί μου. Δυνατός και όχι μπάρμπας, όχι γέρος. Όχι, καλά γέρος δεν ήταν, αλλά και για 45 ας πούμε φαινόταν σε καλύτερη κατάσταση από και ένα που είναι 30 χρονών, ξέρω εγώ. Και πεθαίνει κι αυτός. Και αυτός από καρδιά. Αυτή ήταν επίσης σε μια άλλη μπάντα, πολύ αξιόλογη μπάντα, τους Blasphema God Christ. Τώρα αν πεις τι είναι αυτό το όνομα τώρα, Blasphema God Christ, βγήκε το όνομα από το συνδυασμό των ονομάτων τριών μπαντών, τον Blasphemy. Επειδή στους Blasphema God Christ τραγουδάει ο Θεός, ο τραγουδιστής και πρώην μπασίστας τον Blasphemy, γιατί πλέον δεν παίζει μπάσο, και έκανε τους Blasphema God Christ με τον Σαμπαώθ τον God Penis και τον κιθαρίστα τον God Penis από Βραζιλία και τον drummer τον Antichrist που είναι επίση από Καναδά όπως η Blasphemy. Αυτή η μπάντα λοιπόν πήρε τα αρχικά από αυτές τις τρεις μπάντες. Blasphemy, God Penis, τα αρχικά λέω. Συνδύασε τέλος πάντων αυτά τα τρία ονόματα. Blasphemy, God Penis και Antichrist. Και κάνανε τους Blasphema God Christ, οι οποίοι υποθέτω δεν θα υπάρχουν πλέον, αφού έχει πεθάνει μισή μπάντα. Όμως έχουν προλάβει και έχουν κάνει κάποια αξιόλογα πράγματα, λίγα αλλά αξιόλογα για το χώρο. Αξιόλογα για το χώρο γιατί καταφέρανε να βγάλουν το δίσκο EP, τι ήταν αυτό το τελευταίο που βγάλανε, το οποίο καταφέρει να είναι war metal με καλή παραγωγή, ναι, καλή παραγωγή, εννοώ ότι ο ήχος είναι καλός αλλά παρόλα αυτά να είναι βρώμικος. Αυτό και old school και old school, έχει και κάτι από το old school και κάτι μοντέρνο όσον αφορά ότι η παραγωγή είναι καλή και καλοπαιγμένο και βρώμικο. Γιατί εμάς μας αρέσουν τα old school και κάποια που έχουν χάλια παραγωγή και κάποια που δεν έχουν δεμένο παίξιμο, κυκλοφορίες παλιές, αλλά είναι cult και τα σπάνε, όπως άκουγα για 600η, 66η φορά εχθές το INRI
και πάθαινα πλάκα και παθαίνω πλάκα ακόμα και σήμερα και δεν μπορώ να σταματήσω να τον ακούω αυτό το δίσκο, το I.N.R.I. το σαρκόφαγκο, το Galt αυτό επιβλητικό απίστευτο δίσκο που το παίξιμο δεν είναι δεμένο μες στο δίσκο, ούτε έχει χαμηλοκουρδισμένες χιθάρες, τίποτα από όλα αυτά. Και όμως είναι σταθμός. Έτσι ισχύει με πολλές παλιές κυκλοφορίες. Παρόλα αυτά, επειδή τα γουστάρουμε αυτά, δεν σημαίνει ότι δεν γουστάρουμε να βγαίνουν μπάντες καινούργιες που να έχουν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να κάνουν μια πιο καλή παραγωγή με πιο καλό ήχο, με πιο δεμένο παίξιμο. Δεν έχουμε πρόβλημα με αυτό, αρκεί να διατηρούν τη βρωμιά. Γιατί ορισμένοι νομίζουν ότι θέλουν απλά σκατοπαραγωγή. Όχι. Απλά τυχαίνει οι παλιοί καλοί δίσκοι που βγάζουν φουλ τη βρωμιά να έχουν πολλές φορές κακή παραγωγή. Οπότε η Blasphema God Christ χρειαζόταν σαν μπάντα. Μπορώ να πω ότι είναι από τις καλύτερες μπάντες που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια στο στυλ αυτό. Και τελικά να πω και κάτι για αυτή την μπάντα, ότι έχει και λίγο, ξεχωρίζει λίγο από το σειρμό που πολλές μπάντες ακούγονται όλες οι ίδιες, που σε ορισμένες μπάντες δεν με χαλάει καθόλου που ακούγονται οι ίδιες, που ακούγονται να αντιγράφουν ας πούμε Blasphemy, Behrit και τα λοιπά, ή Revenge, αλλά χρειάζονται και κάποιες μπάντες να ξεχωρίζουν. Για μένα η Blasphema God Christ ξεχωρίζανε. Τώρα το θέμα πως πεθάνανε αυτοί οι δικοί μας τώρα. Γιατί εντάξει, λέω, όταν πέθανε ο ένας λες τυχαίο ας πούμε, αλλά και οι δύο. Θα κάνω μια εικασία ότι αυτοί οι τύποι από την εμφάνισή τους εικάζω ότι κάνανε χρήση αναβολικών, ότι ήταν φαρμακωμένοι, φουσκωμένοι, φαρμακωμένοι, και αυτά τα πράγματα όταν δεν τα προσέχεις, γιατί οι άνθρωποι δεν ήταν ούτε τίποτα φραγκάτι, ούτε τίποτα αθλητές, ξέρω εγώ, επαγγελματίες και τέτοια. Οπότε πολύ πιθανό να μην τα πολύ προσέχανε αυτά τα πράγματα. Και είναι συχνό φαινόμενο ότι αυτοί που κάνουν τέτοιες χρήσεις αναβολικών και δεν προσέχουν και είναι και τέρατα και είναι 150 κιλά, επιβαρύνεται το σύστημα. Γιατί μπορεί να βλέπεις τον άλλο με μπράτσα και εμείς και δυνατό και όλα αυτά, αλλά αυτό είναι επιβαρυντικό. Δηλαδή όταν είσαι πάρα πολλά κιλά, ακόμα και εμείς να είναι, αυτό είναι επιβαρυντικό για την καρδιά. Τώρα αυτοί με όλο αυτό το στυλ μπορεί να εικάσεις ότι αυτό το συνδυάζανε με ένα σκληρό τρόπο ζωής. Δεν ξέρω αν ήταν φυλακόβοι σαν τους Blasphemy. Τέτοια όψη έχουν βέβαια. Οπότε αν αυτό το συνδυάζανε με το κάνουμε live, πλακωνόμαστε στις μπύρες και ό,τι άλλο βρούμε τέλος πάντων για να επικοινωνήσουμε με το νεοσφόρο να πούμε, όλα αυτά είναι ένας εκρηκτικός συνδυασμός και μπορώ να κάνω την υπόθεση ότι αυτός ο εκρηκτικός συνδυασμός οδήγησε στο θάνατο και τον ένα και τον άλλο, και τον Σαμπαόθ και τον κιθαρίστα. Δηλαδή 50 χρονών και 45 μπορείς να κάνεις αυτήν την εικασία ότι είχαν ένα σκληρό lifestyle, ένα τρόπο ζωής τέλος πάντων. Παρτάρω, πίνω και παίρνω και αναβολικά ας πούμε και κάνω και μούσκουλα και όλα αυτά.
Χέιλ Σέιταν.